οι Έλληνες πατριώτες, αγαπητοί Πόντιοι συμπατριώτες, στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχει παράδειγμα άλλου λαού τόσο μικρού όπως ήταν ο Ποντιακός λαός που να ζει επί αιώνες, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά και αποκομμένος από την εθνική του εστία, κάτω από την κυριαρχία βάρβαρου, απολύτιστου, εκδικητικού, δόλιου άρπαγος Ασιάτη τυράννη. Και μόνα τάχτα ο λαός αυτός κατόρθωσε να διατηρήσει ακέραια τη λαγιά του, την πίστη του, τα ήθη και έθιμά του, τον πολιτισμό του. Για το πετύχει αυτό ο Ποντιακός λαός εγκατέλειψε προαιώνιες εστίες για να χτίσει αετοφολιές στις πλαγιές των πανύψηλων βουνών του Πόντου για να μπορέσει να ζήσει μακριά από το μάτι και το αυτί του τυράννου. Μετήλθε το τέχνασμα του κρυπτοχριστιανού για να διασώσει την περιουσία του και την οικογενειακή του τιμή, αλλά ταυτόχρονα και να σώζει τους φανερούς χριστιανούς και να τους προστατεύει σε στιγμές μεγάλων κρίσεων. Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί συνέλληνες πατριώτες, οι πρόγονοι μας είχαν όραμα. Έζησαν όμως την σεισμική καταστροφή εκείνου του οράματος. Πολλοί έχασαν και τη ζωή τους ακόμη για το όραμα εκείνο. Αξέχαστο το όραμά τους, ξεχασμένοι άνθρωποι. Ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας του ελληνικού είναι παιδιά προσφύγων από την Ανατολή και ειδικά όσον αφορά τον χώρο της Βόρειας Ελλάδας, η σχετική πλειονότητα κατάγεται από τον Εύσινο Πόντο. Οι άνθρωποι εκείνοι ήρθαν και κατέληξαν στα χώματα αυτά σαν στραπατσαρισμένα καράβια μετά από έναν ξεριζωμό που όμοιον δεν ξανάζησε το γένος των Ελλήνων στις 3,5 και πλέον χιλιάδες χρόνια ύπαρξής μας στη γωνιά εκείνη του πλανήτη. Οι παππούδες μας και οι γονείς μας πέθαναν και ετάφησαν εδώ με σφοδρή την επιθυμία και ανοίγαν την νοσταλγία στην πατρίδα τους, εκεί όπου γεννήθηκαν. Πολλοί μάλιστα έφυγαν από τη ζωή σε χρόνους χαλεπούς με ανεκπλήρωτους πόθους και οράματα. Αγαπητοί φίλοι, πολλοί θέλησαν να πιστέψουν ότι με την πάροδο των χρόνων όλα θα ξεχαστούν. Πριν όμως εμείς τα παιδιά εκείνων τους διαψεύδουμε και η σημερινή μας εδώ σύναξη είναι μια τρανταχτή επιπλέον απόδειξη ότι ούτε οι επερχόμενες γενιές πρόκειται να ξεχάσουν. Τουναντίον, μπορεί να πέρασαν από τότε πολλοί χειμώνες και να περάσουν άλλα τόσα καλοκαίρια. Εμείς όμως κάθε τόσο και πιο συχνά, κάθε τόσο και πιο πολύ θα συγκεντρωνόμαστε και σαν τις αρχαίες εστιάδες Παρθένες να σκαλίζουμε τη χόβολη, όχι να κρατάμε την εστία δυνατή, αλλά τη φλόγα δυνατή να φωτίζει την ύλη μας. Αγαπητοί φίλοι, σύμφωνα με την ιστορική μας παράδοση, ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β' ο Πορτητής μπήκε κατόπιν συνθηκολόγησης μέσα στην τραπεζούντα στις 15 Αυγούστου του 1461 και ήταν η μέρα Δευτέρα όταν έγινε το ιστορικό αυτό γεγονός που σήμανε και το τέλος του τελευταίου προπύργιου του ελληνισμού. Δυστυχώς, κανένας όρος της συνθηκολόγησης δεν έγινε σεβαστός και οι τραπεζούντιοι εξαναγκάστηκαν να χάσουν τα σπίτια τους και την περιουσία τους. Οι πιο άτυχοι έχασαν και τη ζωή τους. Την Δευτέρα εκείνη, 15 Αυγούστου του 1461, ο Σουλτάνος Μεχμέτ Β' διέταξε ο ναός του Πολιούχου της Τραπεζούντας του Αγίου Ευγενίου να μετατραπεί εντός μιας εβδομάδος σε τζαμί προκειμένου να μπορέσει να προσευχηθεί ο ίδιος την Παρασκευή της εβδομάδας εκείνης. Έτσι και έγινε και την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας μπήκε στο τέμενος ο Σουλτάνος για να προσευχηθεί και το τέμενος αυτό ονομάστηκε και ονομάζεται μέχρι σήμερα Γερή Τζουμά Τζαμεσί. Είναι δηλαδή το τζαμί της Νέας Παρασκευής. Έσβησε για τον χώρο εκείνο η Κυριακή του Χριστιανισμού και ανέτειλε για όλη την καθημάς Ανατολή η Νέα Παρασκευή του Ισλαμισμού. Από τότε, αγαπητοί φίλοι, σήγησαν και οι καμπάνες της Εκκλησίας του Πολιούχου Αγίου Ευγενίου και σκότος πολύ και φόβος κυριάρχησε στη χώρα για την τύχη των χριστιανών και ήρθε το 1916
η ρωσική κατοχή του Ανατολικού Εξινού Πόντου και η απόφαση των μεγάλων φίλων και συμμάχων της Ελλάδος, οι οποίοι συγκάλεσαν στο Παρίσι τη συνδιάσκεψη ειρήνης, ήταν οι νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συνδιάσκεψη ειρήνης αυτή είχε προεδρεύοντα τον τότε πρόεδρο της Αμερικής Γούντρο Βίλσον. Αυτοί αποφάσισαν την κατάργηση του βάρβαρου διοικητικού συστήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη δημιουργία διαφόρων κρατών κατηδίων στον χώρο της Μικράς Ασίας από τους λαούς που κατοικούν τους χώρους εκείνους από την αρχαιότητα. Ένα από τα προβλεπόμενα από αυτούς κράτη ήταν και το κράτος της Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας του Πόντου. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Γούντρο Βίλσον είχε εξουσιοδοτηθεί αν λευκό και χάραξε επί χάρτου τα σύνορα αυτού του Ποντιακού κράτους. Το χάρτη που βλέπετε συχνά σε συλλόγους μέσα, τα σύνορα αυτά δεν τα έβαλαν ο Πόντι, τα έβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Γούντρο Βίλσον. Με βάση αυτή την απόφαση των συμμάχων, οι Πόντι της Διασποράς στη Γεωργία και στη Νότια Ρωσία ιδρύουν στο Βατούρ της Γεωργίας τη Βουλή του Ανεξαρτήτου Πόντου. Το 1918, στο Κραστοντά της Ρωσίας, ένα χέρι αγγελικά καθοδηγημένο έγραψε έναν ύμνο. Ήταν το χέρι του ανίατου νοσταργού και μεγάλου υμνοδού του Πόντου, του μετέπειτα επανειδητή της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουβελά του γιατρού Φίλων Αχτενίδη. Τον ύμνο αυτόν, ένα χρόνο μετά, τον Μάρτιο του 1919, η Βουλή του Ανεξαρτήτου Πόντου στο Βατούρ έκρινε και ψήφισε ότι θα είναι ο εθνικός ύμνος του νέου κράτους όταν και όποτε οι σύμμαχοι θα αποφάσισαν την υλοποίηση του σχεδίου τους. Ας ακουστεί εδώ στο Σύλλογο των Σερών ο ύμνος εκείνος. Ήρθε η μέρα, ήρθε η ώρα που προσμέναμε με χρόνια στα δεσμάστικα τα χρόνια με στην τουρκική σκλαβιά. Εις του Πόντου τα ακροβούνια, καρδιοφύλια παπισμένα, ύμνου το 21 ψάλλουν την ελευθερία. Της Ανάσταση σημαίνει η καμπάνα η μεγάλη και ο καθένας μας σας βάλει τη λαμπρότερη στολή. Και μπροστά εις την εικόνα της πατρίδας την Αγία, ας προσφέρει για θυσία νιάτα, πλούτη και ζωή. Εις του Πόντου μας το χώμα άνοιξε σε κάθε βήμα των μαρτύρων ένα μνήμα του τυράμι μαχαιριά. Μας καλούν εκδικητάδες, ζωντανοί και πεθαμένοι, η πατρίδα επομένη μας καλεί εμπρός παιδιά. Και όλα αυτά φάνηκαν σαν θαύμα από Θεού, από αιώνες αναμενόμενο, που συνθέμενα ξεσύγουσε το λαό μας και ζωντάνεψε ξανά οράματα και όνειρα αιώνων. Χύμανε εκείνη η ρωσική κατοχή την ανάσταση του γένους για το έθνος μας. Αλίμονο όμως, μόνο για λίγο. Η επανάσταση των Μπολσεβίκων ανέτραψε όλα τα οράματα και ο διαλυθής τσαρικός ρωσικός στρατός εγκατέλειψε την τραπεζούντα και τους χριστιανούς στο έλεος του Θεού. Ένας λαός που επί 450 και πλέον χρόνια ατένιζε την εκκλησία του, του Πολιούχου να είναι τέμενος εκεί ψηλά, στον κεντρικό λόφο της πόλης, της συνοικίας του Χριστού, της συνοικίας γύρω από τον λόφο, ήταν υποχρεωμένος επί αιώνες τώρα να εορτάζει τη μνήμη του Πολιούχου Αγίου Ευγενίου μέσα στη Μητρόπολη, τραπεζούντας στον ναό του Αγίου Γρηγορίου. Αλλά το γένος και το βλέμμα του γένους ήταν στραμμένο επί αιώνες εκεί, στον λόφο της συνοικίας του Χριστού και κρυφή ελπίδα συντηρούσε γενιές επί γενεών ότι κάποια μέρα πάλι θα χτυπούσαν οι καμπάνες του Αγίου Ευγενίου. Απελπισία διακατήχε το λαό της ημέρας εκείνης του 1918. Σαν φέτος, πριν από 89 χρόνια, γινόταν μια περίεργη γιορτή στην τραπεζούντα στη μνήμη του Πολιούχου της Αγίου Ευγενίου. Ήταν η 21η Ιανουαρίου του 1918. Ο ρωσικός στρατός, μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων, όπως ανέφερα, διαλύθηκε και εγκατέλειψε τους χριστιανούς στην τύχη τους και στη μοίρα τους. Την ημέρα εκείνη, η Μητρόπολη μας του Αγίου Γρηγορίου στην τραπεζούντα ήταν κατάμεστη από τους πιστούς που ήρθαν εκεί να τιμήσουν τη μνήμη του Πολιούχου τους, αλλά και να κοιτούν σιωπηλά ο ένας τον άλλο με το μεγάλο ερωτηματικό να αιωρείται στον χώρο για το τι μένει να γίνει. Ήταν η 21η Ιανουαρίου του 1918. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο ιεροκήρυκας είχε στο Θείο Λόγο, αλλά ο λόγος ήταν στεγνός και δεν ανταποκρινόταν στις ψυχές των χριστιανών και στις δύσκολες στιγμές που οι ίδιοι ζούσαν ή εφαντάζονται ότι επρόκειτο να ζήσουν. Το ίδιο μη ικανοποιημένος από το κήρυγμα ήταν και ο Ποιμενάκης, ο Μητροπολίτης Χρήστατος.
Μόλις τέλειωσε το κήρυγμά του ο ιεροκήρυκας, εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Χρήστρατος στην ωραία πύλη και με όλη την μεγαλοπρέπεια και το δέος που προκαλεί η αμφίες σχεδόν σεπτού ιεράρχου, είπε τα εξής λόγια. Ότι μας ενδιαφέρει όλους μας, είπε με παγόμενη φωνή, από τη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου Ευγενίου είναι η ωραιότης του θανάτου. Περιέγραψε την ομορφιά και το μεγαλείο αυτού του μαρτυρικού θανάτου και παρότρινε όλους να μην εγκαταλείψουν εστίες και βομούς προγόνων. Και ο λαός εκείνος στα λόγια του σεπτού ποιμενάχη δάκρυσε και πολλοί έκλαψαν με λυγμούς, αλλά έμειναν. Είναι τρομερό ένας ολάκερος λαός να αναγκάζεται να κλαίει την πείρα του. Αγαπητοί φίλοι, ήμουν 19 χρονών φοιτητής στην Γερμανία όταν μία ημέρα συζητώντας με έναν Γερμανό καθηγητή μου, εντελώς αφηρημένος και ασυναίσθητο, είπα: «Εμείς, κύριε καθηγητά, ήρθαμε στην Ελλάδα από τον Εύσυνο Πόντο μετά το 1923. Τι?» ρώτησε με περισσή απορία ο καθηγητής. «Εσύ, Ανδρεάδη, γεννήθηκες εκεί στον Πόντο?» Τότε κατάλαβα το λάθος μου και του είπα: «Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα. Αλλά ξέρετε, οι γονείς μας, ερχόμενοι στην Ελλάδα, που βάζανε μαζί τους στον Πόντο και εμείς μεγαλώσαμε με την αίσθηση ότι τίποτα δεν άλλαξε και ποτέ, μα ποτέ δεν αποκοπήκαμε από αυτό που λέγεται Πόντος». Και μετά τη φυγή των Ρώσων και εκείνη την ιστορική λειτουργία στην Τραπεζούντα, άρχισαν να επαρέχονται οι Τούρκοι με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ενώ φόβος και σιωπή διακατήχε τους πάντες για το τι πρόκειται να γίνει. Και τότε άρχισε η φυγή της σωτηρίας. Με πένα γεμάτη δάκρυα κατέγραψε ο μηχανικός Δημήτριος Φιλίζης τα χειρότερα που έγιναν μετά την αποχώρηση του Χριστιανικού Πληθυσμού από την Τραπεζούντα. Είχε αυτό στην θεία τύχη την ατυχία να τον επιστρατεύσει το τουρκικό κράτος ως μηχανικό για τις ανάγκες των αρχαιρωματικών έργων του στρατού της. Ατυχία ήταν ίσως για αυτόν τον ίδιο που έπρεπε να ζήσει και να δει τα όσα ήταν τα μάτια του, και τύχη για όλους εμάς, διότι είδε και κατέγραψε τα όσα έγιναν και μας τα άφησε παρακαταθήκη γερά για να μην τυχόν ποτέ ξεχάσουμε και πάθουμε τα ίδια. Γράφει λοιπόν ο αείμνηστος Δημήτριος Φιλίζης στα απομνημονεύματά του. 200 ρακέρδιτοι Τούρκοι στρατιώτες ήταν οι πρώτοι που μπήκαν στην πόλη της Τραπεζούντας. Η εμφάνιση τους ελεηνή, που προκαλούσε τον βέβαιο φόβο σε όλους μας που παραμείναμε στην πόλη αυτή. Άλλοι μεν, διότι ήσαν Ρώσοι υπήγοοι, δεν τους ακούσαν αυτούς, και εγώ αναγκάστηκα, διότι με είχαν επιστρατεύσει σαν μηχανικό στις ανάγκες του στρατού τους. Οι στρατιώτες αυτοί μπήκαν με λύσσα στα εγκαταλειμμένα σπίτια των Ελλήνων και η λαιλασία άρχισε. Τις σκηνές του 1461 επαναλαμβανόντουσαν ζωντανές μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας και ας είχαν περάσει από τότε 500 περίπου χρόνια. Το μίσος της καταστροφής εστιάστηκε στις εκκλησίες μας. Μπήκαν μέσα, κατέστρεψαν, λαιλάτισαν, έκαψαν. Τις επόμενες ημέρες, γράφει ο Μακαρίτης Φιλίζης, διερχόμενος τις έρημες πρώην χριστιανικές συνοικίες μας, έβλεπα με σπαραγμό ψυχής και καρδιάς καλυμάφια, άμφια ιερέων, μανουάλια, εξαρτέρικα και σπασμένες εικόνες, με ιερά κοιμήλια να κυλιούνται στους δρόμους έξω από τις εκκλησίες μας, εκεί όπου βάρβαρο χέρι τα πέταξε. Η εικόνα της πόλης ήταν αγρία και έμοιαζε τουλάχιστον, γράφει στα δικά μου μάτια, σαν μια μορφή κόλασης. Το σπίτι μας, γράφει ο Φιλίζης, ήταν κοντά στη Μητρόπολη μας, την εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου, και από το παράθυρο ατενίζαμε εγώ και η γυναίκα μου την παράτομη προσπάθεια των Τούρκων στρατιωτών που με κίνδυνο της ζωής τους ανέβηκαν στον Τρούλο, έδεσαν τον Σταυρό και τραβούσαμε σκηνή για να αποκολλήσουν τον Σταυρό, και ο Σταυρός αθίστατο. Σε επόμενες ημέρες δεν υπήρχε πια η Μητρόπολη του Αγίου Γρηγορίου. Στη θέση της ήταν μόνο τα ερείπια του γκρεμίσματος, την γκρέμισαν για να μην υπάρχει πια η μεγαλόπρεπη αυτή εκείνη η εκκλησία μας και από τη θάλασσα να διαλαλεί στα πέρατα του κόσμου ότι αυτή η πόλη υπήρξε κάποτε πόλη ελληνική. Μέσα στη ψυχή του Δημήτρη Φιλίζη γκρεμίστηκαν όλα και ξαφνικά ήρθε η διαταγή ότι μπορεί να φύγει και αυτός για την Ελλάδα βάσει της συμφωνίας περί ανταλλαγής των πληθυσμών. Με τη γυναίκα μου να βρώσανε μία άμαξα για να περιηγηθούν την πόλη Τραπεζούντας και να πάνε και στη θερμή τους βίλα στο Σόξο. Ήθελε ο Φιλίζης να αποχαιρετήσει την πατρίδα. Όταν πλησίασαν στο Σούξου, στο παραθεριστικό κρυονέκτη, τέτοια ήταν η καταστροφή και η ερήμωση και από την